This place makes me wonder. Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Μεγάλα Κινηματογραφικά Ερωτήματα, το οποίο κατέληξε να είναι μονόδρομος μετά το κύμα ζήτησης που έγινε στα σχόλια του πρώτου. Ειλικρινά παιδιά, δεν θυμάμαι πλέον το πόσες φορές έχω δει την ταινία Το νησί των καταραμένων και είναι η πρώτη φορά που λέω την ταινία με τον ελληνικό της τίτλο και είναι και η τελευταία, διότι ο αγγλικός της τίτλος είναι και αυτός μέρος της όλης εμπειρίας, αλλά θα καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάω στο τέλος του βίντεο. Το σημερινό μεγάλο κινηματογραφικό ερώτημα όμως που καλούμαστε να απαντήσουμε παιδιά είναι: τελικά ο πρωταγωνιστής μας στο τέλος της ταινίας λογικεύτηκε ή όχι? Μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο λοιπόν θα έχουμε απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτημα βάζει η ταινιάρα του θρυλικού σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορτσέζε. Πριν γίνει αυτό όμως, πάμε να πούμε δύο λογάκια για τον χορηγό του σημερινού επεισοδίου. Κοίταξε φίλε μου ή φίλη μου, ξέρω ότι έχεις νεύρο. Ναι, το ξέρω ότι έχεις νευριάσει, γιατί δεν μπορείς να δεις όποια ταινία γουστάρεις. Και δεν μπορείς να τη δεις, διότι κυκλοφορούν ταινίες από εδώ και από εκεί σε συνδρομητικές πλατφόρμες και κάποιες από αυτές δεν έχουν έρθει ακόμη στην Ελλάδα. Η λύση έχει όνομα κυρίες και κύριοι. Και είναι ένα. Surfshark VPN. Γιατί το Surfshark VPN είναι η κλειδαριά που ξεκλειδώνει όλο το παγκόσμιο ίντερνετ. Θες να δεις όλες τις σειρές και τις ταινίες που έχει μέσα το HBO Max που δεν έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα? Βάζεις Surfshark VPN και ηρεμείς. Και εκτός από το ότι ξεκλειδώνεις όλο το παγκόσμιο ίντερνετ και μπαίνεις όπου γουστάρεις, όποτε γουστάρεις, μπαίνεις και με ασφάλεια. Γιατί κάθε φορά που ένας από εσάς ενεργοποιεί μια Surfshark συνδρομή, ένας hacker κάνει τη δουλειά του. Όλα αυτά τα προνόμια λοιπόν μπορείς να τα κερδίσεις πατώντας το link που θα βρεις κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και βάζοντας τον κωδικό TOM & CHILL για να κερδίσεις 83% έκπτωση και τους 3 πρώτους μήνες δώρο. Και αν στον πρώτο μήνα της συνδρομής σου καταλάβεις ρε παιδί μου ότι το Surfshark δεν θα σου είναι χρήσιμο, που αποκλείεται δηλαδή, μπορείς να ζητήσεις και να σου δώσουν τα λεφτάκια σου πίσω κανονικότητα. Για πόσο καιρό θα σε φτιάχνει αυτό εδώ το κανάλι, για πόσο καιρό να δω? Και θα μπορείς δηλαδή να βλέπεις όποια ταινία και σειρά θέλεις, ανεξαρτήτως αν έχει έρθει στην Ελλάδα ή όχι, και όλα αυτά θα τα κάνεις και με ασφάλεια. Καλό θες λέμε. Πας στο link της περιγραφής λοιπόν, βάζεις κωδικό TOM & CHILL και θα κερδίσεις όλα αυτά που σου είπα. Επιστροφή στο βίντεο. Για να απαντήσουμε λοιπόν στο κεντρικό ερώτημα που θέτει η ταινία μας, πρέπει να κοιτάξουμε στις λεπτομέρειες. Ή μήπως δεν είναι αυτό το κεντρικό ερώτημα και είναι κάποιο άλλο που υποβόσκει? Μέχρι το τέλος θα ξέρουμε. Is that understood? You act like insanity is catching. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, αυτή εδώ η φράση που μόλις ακούσατε, η οποία ακούγεται μόλις στο 7ο λεπτό της ταινίας, είναι και αυτή που στηρίζεται όλο το concept του Shutter Island. Κρατήστε το αυτό που είπα να το θυμάστε, γιατί θα το αναφέρω ξανά στο τέλος. Το σενάριο της ταινίας Shutter Island λοιπόν μας διηγείται την ιστορία του Teddy Daniels, ενός ομοσπονδιακού αστυνομικού που πηγαίνει σε ένα απομακρυσμένο νησί όπου στεγάζεται ένα φρενοκομείο για να ερευνήσει εκεί πέρα την εξαφάνιση ενός πολύ επικίνδυνου ασθενή. Μέχρι βέβαια να ανακαλύψει πως ο ασθενής που λείπει από την όλη εξίσωση είναι ο ίδιος. Spoiler alert. You don't happen to have an aspirin, do you? Cramps and headaches, Marshal. Sometimes, but today I'm a little more prone to seasickness. Το Shutter Island, κυρίες και κύριοι, όπως και το Inception που αναλύσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι από αυτές τις ταινίες που τις βάζω σε μια ειδική κατηγορία στο μυαλό μου και αυτή την κατηγορία την ονομάζω ταινίες διχασμού. Και παιδιά, για εμένα πετυχημένη είναι μια ταινία η οποία την πρώτη φορά που θα τη δεις θα σου δημιουργήσει ένα συνέστημα, θα σου δημιουργήσει μια ανάμνηση την οποία δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Η δική μου ανάμνηση τώρα είναι πως την είχα δει καλοκαίρι στο σπίτι μου και όχι στο σινεμά με την τότε κοπέλα μου και είχαμε καταλήξει στο τέλος της ταινίας να τσακωνόμαστε γιατί εγώ έλεγα ότι ο Τέντι είναι όντως τρελός και εκείνη έλεγε πως δεν είναι. Παρόλο που ήταν οφθαλμοφανέστατο, έτσι. Και ξέρω τώρα ότι πολλοί από εσάς θα λέτε κάτσε ρε, θα πω κάτσε λίγο, εντάξει. Τι οφθαλμοφανέστατο, τώρα δεν μας είπες ότι τσακωνόσασταν? Ναι, τσακωνόμασταν παιδιά γιατί η ταινία θέλει ακριβώς αυτό το πράγμα. Θέλει να σε παραπλανήσει. Θέλει να σε μπερδέψει, ρε παιδί μου. Και παρόλο που υποστήριζα τη γνώμη μου πολύ έντονα, 1000% σίγουρος δεν ήμουν. Γιατί, παιδιά, κανένας είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό,
δεν μπορεί να είναι απολύτως σίγουρος για την αλήθεια της ταινίας με μία μόνο θέαση. Κανείς. Όλα αλλάζουν όμως εάν το βάλεις να το δεις μια δεύτερη φορά και αλλάζουν ξανά όταν θα το βάλεις να το δεις και μια τρίτη. Καλά, άμα τη φάση την πάτε όπως την έχω πάει εγώ, το πράγμα πάει σε άλλο επίπεδο. Ας τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Το είδατε? Είδατε το transition, την αλλαγή δηλαδή που γίνεται στο κοντινό πλάνο. Στο δεύτερο μόλις λεπτό της ταινίας μας δηλαδή, η ίδια η ταινία σου κλείνει το μάτι πως ο πρωταγωνιστής παλεύει με δύο εαυτούς. Και δεν το δηλώνει αυτό μόνο με το transition, αλλά και με αυτά που σου δείχνει, γιατί μπορεί εδώ πέρα ο πρωταγωνιστής να φαίνεται πως έχει ναυτία. Αλλά στην ουσία δεν έχει ναυτεί, απλά το νερό του θυμίζει την τραυματική εμπειρία της γυναίκας του, που το μαθαίνουμε μετά, η οποία έπνιξε και τα τρία τους παιδιά μέσα σε μια λίμνη. Please God, no! Γενικά θα δείτε πως υπάρχουν πολλά στοιχεία που σου δείχνουν ότι ο Τέντι από το μυαλό του την εικόνα του νερού την έχει μπλοκάρει εντελώς. Thank you, Marshall. Και τρανό παράδειγμα για αυτό που μόλις σας είπα είναι αυτό εδώ. Γιατί ο Τέντι εδώ πάει να θυμηθεί στιγμές από την αληθινή ιστορία της ζωής του και με το που βλέπει το νερό μπλοκάρει απευθείας την ανάμνηση, δηλαδή στην ουσία ενεργοποιείται ο αμυντικός του μηχανισμός. Very impressive defense mechanisms. Οπότε ο πρωταγωνιστής μας έχει φτιάξει μια εντελώς καινούργια ιστορία στο μυαλό του, ρε παιδί μου, που αντί να έχει σκοτώσει ο ίδιος τη γυναίκα του, η γυναίκα του έχει πεθάνει από αναθυμιάσεις από μια φωτιά που έβαλε ένας άσχετος. My goddamn cigarettes. Oh yeah, I'm on a money. Άλλο ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι ο χαρακτήρας είναι όντως ασθενής του φρενοκομείου είναι πως ποτέ πάνω του δεν έχει ούτε τσιγάρα αλλά ούτε και σπίρτα. Πολύ απλά γιατί δεν επιτρέπεται οι ασθενείς να έχουν έφλεκτα υλικά πάνω τους. Welcome to Shutter Island. I'll be the one taking you up to Ashcliff. Με άλλα λόγια, ο Τέντι είναι ο φόβος και ο τρόμος εκεί μέσα. Είναι και σαλεμένος και εκπαιδευμένος, γιατί είναι και πρώην αστυνομικός, αλλά και πρώην εκπαιδευμένος στρατιώτης. But you're violent, trained, dangerous. You're the most dangerous patient we have. Όλο αυτό το παιχνίδι ρόλων λοιπόν που έχει στηθεί στο νησί εκεί πέρα έχει στηθεί για έναν συγκεκριμένο λόγο. Για να βγάλουν, να αφαιρέσουν σιγά σιγά τον ψεύτικο εαυτό από τον πρωταγωνιστή μας. Και το σιγά σιγά που λέω, δεν το λέω μεταφορικά, το λέω κυριολεκτικά, γιατί πρώτα το αφαιρούν το όπλο του, μετά το αφαιρούν τα ρούχα του και στο τέλος του ακυρώνουν εντελώς την ψεύτικη πραγματικότητα την οποία έχει κτίσει, αφού πρώτα όμως τον κάνουν να πιστέψει 100% σε αυτήν. Και το κάνουν αυτό γιατί όσο πιο ισχυρό είναι το σοκ που θα φάει στο τέλος ο ασθενής, τόσο πιο πολλές είναι και οι πιθανότητες να γυρίσει το κεφάλι του στα λογικά του. Everything about this place stinks of government ops. What if they wanted you here? Bullshit. Παρεμπιπτόντως, θέλω να μου κάνετε μια χάρη και να δείτε τη συγκεκριμένη ταινία έστω μία φορά, αλλά να μην προσέχετε καθόλου το Leonardo DiCaprio. Θέλω σε όλη την ταινία να έχετε το νου σας, να έχετε το βλέμμα σας πάνω στο Mark Ruffalo. Έχω λόγο. Πραγματικά θα δείτε πόσο καλός ηθοποιός είναι αυτός ο τύπος και συγκεκριμένα εδώ, παιδιά, η ερμηνεία του δίνει ρέστα. Γιατί? Γιατί πολύ σωστά και διακριτικά προσέχει, επιβλέπει συνεχώς κάθε αντίδραση και κίνηση του ασθενή του. Η ταινία μας λοιπόν είναι γεμάτη, γεμάτη όμως με στοιχεία που εξ αρχής λένε την αλήθεια στο θεατή. Gentlemen, you will not get through this gate with your firearms. Εννοείται λοιπόν πως ο Τσακ δεν θα ήξερε να βγάλει την οπλοθήκη από τη ζώνη του πολύ απλά γιατί δεν είναι αστυνομικός. Εννοείται πως μόλις κάνει την οποιαδήποτε απότομη κίνηση ο Τέντι, ο φύλακας από πίσω θα μπει σε mode, θα σε κοπανίσω. Εννοείται πως οι ασθενείς του φρενοκομείου είτε θα κοιτάνε είτε θα χαιρετάνε είτε θα κάνουν νοήματα στον Τέντι πολύ απλά γιατί τον ξέρουν πάρα πολύ καλά. Εννοείται πως η νοσοκόμο όταν θα αναφέρει το όνομα Dr. Sheehan θα κοιτάξει με την άκρη του ματιού τον πραγματικό Dr. Sheehan. Yes, Dr. Sheehan led the discussion. Dr. Sheehan? Yes. He was running the session. Όπως το ίδιο κάνει και όταν ακούγεται το όνομα στην ασθενή που θα ανακρίνουν πιο μετά. And Dr. Sheehan was there that night. Yes. What's he like? He's
Γενικά, όλη, ολόκληρη ταινία όμως, παιδιά, είναι γεμάτη με αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν την αλήθεια στον θεατή. Γιατί όμως ο θεατής καταλαβαίνει διαφορετικά πράγματα? Γιατί ακόμη και 38 αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν, σου δείχνουν, παιδί μου, την πραγματικότητα, τα παραβλέπεις? Όπως ας πούμε όταν η ασθενής έγραψε στο σημειωματάριο του Teddy Run. Τρέχα δηλαδή. Γιατί κάνουμε αρχικά τα στραβά μάτια στις κενές ιστορίες, θα λέγαμε, που διηγείται η συγκεκριμένη ταινία? What's more disturbing is we don't know how she got out of her room. It's as if she evaporated straight through the walls. Γιατί ακόμη και όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια τελικά στον Άντρεου, εσύ για λίγο ή για πολύ, είτε γενικά είσαι με το μέρος του? Don't move, don't move! Andrew, Andrew! No, no! My name is Edward Daniels! Και όταν λέω με το μέρος του, εννοώ πως το μυαλό σου κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνει και το μυαλό του Άντρου. Δηλαδή, τι κάνει? Πηγαίνει κόντρα στη λογική. Μιλάω πάντα για την πρώτη θέαση χωρίς να ξέρεις το plot twist. Γιατί αν ξέρεις το plot twist, μετά βλέπεις εντελώς άλλη ταινία. Αυτό συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, διότι πολύ απλά ο Μάρτιν Σκορτσέζε με νύχια και με δόντια προσπαθεί να σε φέρει και εσένα να σε βάλει μέσα βαθιά στην παράνοια του πρωταγωνιστή του. Από την αρχή μέχρι το τέλος σου παρουσιάζει μια ιστορία που, ναι, δεν την κρύβει την αλήθεια, αλλά ταυτόχρονα δεν αφήνει και το υποσυνείδητό σου να τη δει. Μια ιστορία με μια μυστηριώδη εξαφάνιση, η οποία τελικά δεν ήταν και τόσο μυστηριώδης. Μια ψυχιατρική κλινική στη μέση του πουθενά, σε ένα απομακρυσμένο νησί, που φυλάσσεται από σοφρονιστικούς υπαλλήλους, το οποίο, εάν το δεις από τη μία του πλευρά, είναι ύποπτο, αλλά άμα το δεις από την άλλη πλευρά, είναι και εντελώς λογικό, γιατί μιλάμε για ένα φρενοκομείο το οποίο φιλοξενεί πολύ επικίνδυνους εγκληματίες. Μία αρκετά creepy, θα λέγαμε, ασθενής, η οποία φαίνεται να έχει περάσει από πολλά βασανιστήρια ή να έχει προσπαθήσει να δώσει τέλος η ίδια στη ζωή της, κάνει νόημα στον πρωταγωνιστή μας να ησυχάσει ή, πάνω στην τρέλα της, κάνει μαρτυρά μάλλον αυτό που τις έχουν πει να κάνει, να μην βγάλει κιχ. Καταλαβαίνετε που το πάω, έτσι? Έχει συνέχεια. Η ταινία μπορεί να σου δείχνει πως οι πρωταγωνιστές μας μπαίνουν σε ένα φρενοκομείο, όμως η μουσική που παίζει από πίσω σε συνδυασμό με την κινηματογράφηση σου ψιθυρίζουν συνεχώς στα αυτιά και στα μάτια το ότι αυτό που βλέπεις, κάτι κρύβει από πίσω, ρε παιδί μου, κάτι κρύβεται, ένα μυστικό. Πιο μετά τώρα, όταν ο Teddy ζητάει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία της κλινικής. Doctor, we're gonna need access to the personnel files of all the medical staff, the nurses, the guards, the orderlies, anyone who was working there. We'll take your request under consideration. Ο διευθυντής του κόβει τον αέρα απότομα για να αυξήσει την ένταση και σε αυτόν, αλλά και σε εσένα, για την θεωρία συνωμοσίας που παίζει να υπάρχει πίσω από όλο αυτό. Ο πρωταγωνιστής τώρα φαίνεται να έχει σώα στα σφρένα στην αρχή της ταινίας, αλλά σιγά σιγά φαίνεται να χάνει τα λογικά του όσο περνάει η ώρα. You act like insanity is catching. What's wrong with that? Στην ουσία όμως δεν τα χάνει, αλλά τα βρίσκει. My name's Andrew Latus and I murdered my wife in the spring of 52. Ο καιρός τώρα, ο πολύ κακός καιρός που όσο περνάει η ώρα στην ταινία χειροτερεύει, ρε παιδί μου, είναι εκεί πέρα, ναι μεν, για να αυξήσει, ρε παιδί μου, το συνέστημα του μυστηρίου που βγάζει η ταινία, αλλά είναι και εκεί πέρα κυρίως γιατί δεν είναι πραγματική αυτή η κακοκαιρία. Είναι όλα μέσα στο μυαλό του Teddy. Και φαίνεται αυτό γιατί όσο περνάει η ταινία και αυτός βυθίζεται πιο πολύ μέσα στην παράνοια, αυξάνεται και η κακοκαιρία, και προς το τέλος που αρχίζει και βρίσκει ξανά σιγά σιγά τα λογικά του, γίνεται ξανά φυσιολογικός ο καιρός. Και γίνεται απολύτως ξεκάθαρο αυτό που μόλις σας είπα, κυρίες και κύριοι, όταν στο τέλος της ταινίας, μετά από το πέρας της συγκεκριμένης καταιγίδας, βγαίνουν έξω στον προάβλιο χώρο της κλινικής και βλέπουν ότι έχει υποστεί πολύ μεγάλες καταστροφές. Και λίγες ημέρες μετά, όλα είναι ξανά στην εντέλεια. Τα δέντρα, τα φυτά, οι σκεπές, όλα. Κάτι που είναι εντελώς απίθανο να έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Μέχρι και οι κινήσεις της κάμερας συχνά μιμούνται τα μάτια ενός καχύποπτου αγχωμένου τύπου, ο οποίος κοιτάει με ταχύτητα γύρω-γύρω συνεχώς για να δει τι παίζει. The red brick building on your right is Ward A. Ward B, the female ward, is the one on your left. Thank you, Deputy Warden. That'll be all.
Pleasure, gentlemen. Μέχρι και η κάμερα λοιπόν σφυροκοπά συνεχώς το υποσυνείδητό σου με μηνύματα για θεωρίες συνωμοσίας. Όλα είναι έτσι τοποθετημένα ώστε να σε κάνουν να πιστέψεις και εσύ όσα πιστεύει και ο πρωταγωνιστής. Ότι δηλαδή βλέπεις μια κλινική στην οποία γίνονται μυστικά πειράματα για τους Ναζί και θέλουν να εξαφανίσουν από προσώπου γης τον Τέντι και όχι μια κλινική η οποία στην ουσία προσπαθεί να τον βοηθήσει, που προσπαθεί να τον σώσει, που προσπαθεί να τον κάνει καλά. Και ξέρετε κάτι, ο μεγαλύτερος σύμμαχος για αυτό το πράγμα είναι το ίδιο μας το μυαλό. They're creating ghosts to go out in the world and do things sane men. Sane men never will. Το Shutter Island εκμεταλλεύεται την αυθόρμητη αρέσκεια του εγκεφάλου μας στις θεωρίες συνωμοσίας. Εκμεταλλεύεται την αυθόρμητη καχυποψία που πηγάζει μέσα από το αίσθημα της επιβίωσης που έχουμε αναπτύξει ως ανθρώπινο είδος όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί η αλήθεια κάποιες φορές είναι πολύ απλή και βαρετή και το ψέμα είναι πιο πολύπλοκο και πιο συναρπαστικό. The Nazis use the Jews, Soviets use prisoners in their own gulags, and we tested patients on Shutter Island. Όλα αυτά λοιπόν, παιδιά, τα εκμεταλλεύεται η ταινία για να σε κάνει στο τέλος να διχαστείς. Να σε φτάσει στο σημείο να πηγαίνεις κόντρα στη λογική. Να κάνει το μυαλό σου δηλαδή να λειτουργείς ακριβώς όπως του Άντρεου, να προσπαθεί να φτιάξει ιστορίες για να κρύψει την αληθινή. You act like insanity is catching. Τελικά, ίσως η τρέλα να είναι μεταδοτική. Your children, Andrew, your children. Άρα, τώρα που η ταινία σε έχει φέρει εκεί ακριβώς που θέλει, στην ουσία έχεις γίνει εσύ ο πρωταγωνιστής, θα κάνει και την τελευταία της κίνηση. You know, this place makes me wonder, which would be worse, to live as a monster or to die as a good man. Θεραπεύτηκε ο πρωταγωνιστής μας λοιπόν ή όχι? Η απάντηση, παιδιά, είναι πως φυσικά και θεραπεύτηκε. Εάν δεν είχε θεραπευτεί, δεν θα ήταν καν σε θέση να πει τη συγκεκριμένη φράση στον Dr. Sean. Γι' αυτό και τον κοιτάει στα μάτια με το που λέει τη συγκεκριμένη φράση. Γι' αυτό και η γλώσσα του σώματος όταν σηκώνεται δείχνει να είναι αποφασισμένος, ρε παιδί μου, για την απόφαση που πήρε. Γι' αυτό όταν περπατάει, γυρνάει αριστερά και κοιτάει και τον διευθυντή της κλινικής, στον οποίο είχε εκμυστηρευτεί λίγο πριν πως. Η θεραπεία όμως, κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά για τον πρωταγωνιστή μας δεν είναι θεραπεία. Γιατί ο Άντρεου δεν μπορεί να ζήσει αποδεχόμενος την αλήθεια, οπότε αποφασίζει και να σκοτώσει τον εαυτό που θυμάται και είναι και επικίνδυνος για τους άλλους. Άρα, Θωμά, τι θα ρωτήσει κάποιος? Δεν έχουμε happy ending? Η ταινία τελειώνει με κακό τέλος, ρε παιδί μου? Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα πίσω από το Shutter Island? Στο δικό μου μυαλό, παιδιά, η ταινία Shutter Island έχει δύο ηθικά διδάγματα. Το πρώτο ηθικό δίδαγμα είναι πως το ανθρώπινο μυαλό είναι το πιο ισχυρό πράγμα που υπάρχει γενικά σε ολόκληρο το σύμπαν. Do you know how pain enters the body, Marshall? It has nothing to do with the flesh. The brain controls pain. Έχει τη δύναμη να κάνει έναν λογικό άνθρωπο να κάνει απίστευτα πράγματα, αλλά και έναν παράφρον να κτίσει μια ολόκληρη ιστορία ώστε να ξεφύγει από την τρέλα του. Και το δεύτερο ηθικό δίδαγμα, παιδιά, κατά τη δική μου άποψη πάντα, το τονίζω αυτό, είναι πως ο πρωταγωνιστής εδώ πέρα είναι η υπερβολική εκδοχή του δικού μας εαυτού. Πλέον έχει αντιληφθεί ξανά την πραγματικότητα, έχει επιστρέψει ο δαίμονας πίσω και επιλέγει συνειδητά να τον σκοτώσει αυτόν τον δαίμονα για το κοινό καλό. Με άλλα λόγια, πρέπει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας και όχι να εθελοτυφλούμε. Μόνο σκοτώνοντας τον παλιό κακό εαυτό μας θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε, θα μπορέσουμε να αλλάξουμε για να προχωρήσουμε μπροστά. You want to uncover the truth? You gotta let it go. You have to let it go! I can't! Εσύ λοιπόν, τι θα επιλέξεις τελικά? Να αποδεχθείς το ψέμα ή την αλήθεια? Αυτή ήταν η ανάλυση της ταινίας Shutter Island, πάντα, εννοείται πάντα, μέσα από τα δικά μου μάτια. Άλλωστε, παιδιά, η γοητεία αυτών των ταινιών είναι πως ο καθένας μπορεί να τις ερμηνεύσει μέσα από τα δικά του μάτια, μέσα από τις δικές του εμπειρίες, μέσα από το δικό του μυαλό. Οπότε, αν εσύ έχεις κάποια διαφορετική ερμηνεία για τη σημερινή ταινία, θα ήθελα πάρα πολύ να την μοιραστείς μαζί μας κάτω στα σχόλια, όπως θα ήθελα, παιδιά, να μοιραστείτε και μαζί μας
την εμπειρία σας από την πρώτη θέαση της ταινίας Shutter Island. Την πρώτη, έτσι το διευκρινίζω. Και όπως έγινε και στο προηγούμενο, έτσι και σε αυτό, περιμένω τις προτάσεις σας κάτω στα σχόλια για τα επόμενα επεισόδια. Κατάλαβα ότι σας αρέσουν αυτού του είδους τα βίντεο, μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ, οπότε γιατί να μην συνεχίσω. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο τη φάτσα μου, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram, αλλά και στο TikTok. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Surfshark που ήταν στην παρέα μας στο σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ πολύ εσάς που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσα το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι. Να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι όμορφα.